Εδείον δόξη λαμπρών για διάφορου μαχητέ, η Ουκρανία. Αναφέραμε από χθε πω εκατοντάδε τουρκόφιλοι μαχητέ από το Ιντιλίπ έρχονται κατά των Ρώσων. Ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, Δμήτρη Κουλέμπα, ισχυρίζεται ότι 19 χώρε προμηθεύουν όπλα στο Κίεβο. Φτάνουν επίση περισσότεροι από 1000 ξένοι από 16 χώρε. Σήμερα το πρωί έφτασε η είδηση ότι 400 Σουηδοί έχουν υπογράψει για να ενταχθούν στη Λεγιώνα των Ξένων τη Ουκρανία. Επίση, 200 Ολλανδοί και 70 Ιάπωνε. Αμερικανοί, Βρετανοί, Καναδοί και Πολωνοί είναι επίση καθοδόν. Αρκετέ δεκάδε Ιάπωνε συγκεκριμένα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τη Ουκρανία για ξένου εθελοντέ για να πολεμήσουν την εισβολή τη Ρωσία. Συμπεριλαμβανομένων 50 πρώην μελών των Ιαπωνικών δυνάμεων αυτοάμυνα και δύο βετεράνων τη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων. Το Αζόφ είναι ένα ακροδεξιό στρατιωτικό σύνταγμα πεζικού που είναι πλήρω εθελοντικό και κατηγορείται ότι φιλοξενεί νεοναζιστική και λευκή υπεροχή ιδεολογία, ανέφερε το Αλτζαζίρα. Πολέμησαν για πρώτη φορά με τον Ουκρανικό στρατό εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών στα ανατολικά τη χώρα το 2014 και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στι τακτικέ ένοπλε δυνάμει. Από την άλλη πλευρά, η Τσετσέν είναι μέλη τη Ρωσική Εθνοφρουρά, διαβόητη για την καταπολέμηση των εξεγέρσεων με αυστηρέ τακτικέ. Οι επίφοβοι Τσετσένοι μαχητέ Ήρθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια των δύο καταστροφικών πολέμων τη Ρωσία εναντίον του στη δεκαετία του 1990, που τελικά οδήγησαν στην εγκαθίδρυση ενό καθεστώτο υπέρ τη Μόσχα. Προ το παρόν, φαίνεται ότι η Ρωσία θέλει να καταλάβει την πρωτεύουσα. Ακόμη και όταν ένοπλοι πολίτε και ακροδεξιέ πολιτοφυλακέ είναι πλήρω προετοιμασμένοι να πολεμήσουν τα στρατεύματα εισβολή μαζί με τον Ουκρανικό στρατό. Μαχητέ και πολιτοφύλακε από τη Βόρεια Συρία και την Τουρκία. Προσπαθούν με όπλα στα χέρια να πάνε στην Ουκρανία για να πολεμήσουν εναντίον των Ρώσων. Για πολλού είναι ένα προσωπικό ζήτημα και μια προσπάθεια εκδίκηση από τη Μόσχα, ενώ για άλλου είναι ένα τρόπο μάχη λόγω τη κατάπαυση του πυρό που ισχύει στη Συρία και η οποία φαίνεται να αντέχει. Η ρωσική πολιορκία του Χάρκοβο διεξήχθη με τακτικέ που χρησιμοποιήθηκαν στην Τσετσενία τη δεκαετία του 1990, χρησιμοποιώντα πολλαπλού εκτοξευτέ πυράβλων τύπου Γκραντ και του ισχυρότερου εκτοξευτέ πυράβλων τύπου Ούραγκαν και Σμέρκ μέχρι τις εκτοξευόμενες αεροβόμβες fugas από αεροπλάνα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.